Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Απόψε έχουμε στην παρέα μας δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Είναι η αγαπημένη Βασιλική Πηγή Χριστοπούλου από το Παρίσι, μαζί με τον κύριο Σταμάτιον Τζιτζή ή τον Τζιτζί η δόκτορ Τζιτζί, δόκτωρ δοκτορ Χριστοπούλου, για να συζητήσουμε ένα θέμα με ψυχραιμία και με την απόσταση κάποιων εβδομάδων μετά που ταλάνισε αυτό την ελληνική κοινωνία, ε, να συζητήσουμε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαιωματισμού σε σχέση με την πρόσφατη κοινωνική αναταραχή και όχι μόνο που, που παρατηρήσαμε, που βιώσαμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, σε σχέση με την πρόσφατη ψήφιση του νόμου για το δικαίωμα στον πολιτικό γάμο και στην τεκνοθεσία όλων των ανθρώπων. Για όσου δεν έχετε παρακολουθήσει την πρώτη ε, βιντεοσκοπημένη συζήτηση, η οποία έγινε τρία χρόνια πριν κιόλα. Ε, κι όλας. Ε, θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το σύνδεσμο με την προηγούμενη μας συζήτηση και θα πω για τη δόκτωρα Βίκη Χριστοπούλου ότι είναι μια ακαδημαϊκός Ελληνίδα που ζει στο Παρίσι ε, έχει διδακτορικό και σε θέματα φιλοσοφίας και σε θέματα ψυχολογίας ε, θες να μας συστήσεις εσύ τον κύριο Τζιτζιβίκη γιατί τα ξέρεις καλύτερα από μένα να τα πεις ο κύριο Γητή, τα είχαμε πει λίγο και στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι πολύ καλό συνάδελφο και πάρα πολύ καλό φίλο σε κάποιο άλλο τομέα που άπτεται όμω των δικών μα ενδιαφερόντων. Δηλαδή, είναι καθηγητή φιλοσοφία του δικαίου και εγκληματολογία. Ε, και, και ερευνητή στο Γαλλικό Κέντρο, όπω το, το, πούμε, το CNR, ε, εθνικό, στο Εθνικό, εθνικό Κέντρο, κέντρο... Επιστημονικών Ερευνών. να Επίση Έλληνα ζης, ο κύριο Ζετζή, ο οποίο επίση ζει στο Παρίσι και από ό,τι ξέρω δραστηριοποιήθηκε και, σε, και στον Καναδά σε κάποιο πανεπιστήμιο. Ναι, ναι στο Πανεπιστήμιο το, όχι στο Πανεπιστήμιο του Λαβάλ, στο, Πανεπιστή... <σίστο> στο Πανεπιστήμιο Λορανσχένα είμαι ε, καθηγητή επισκέπτη. Είναι ατασέζ, δεν ξέρω πώ μπορούμε ναι, να το α. μεταφράσουμε. Επισκέπτη καθηγητή, νομίζω υπάρχει αυτό ο όρο. Μάλιστα. Εγώ έτσι για να θυμίσω λιγάκι τι λέγαμε την προηγούμενη φορά. Είχαμε μιλήσει για τον άκρατο δικαιωματισμό των σύγχρονων κοινωνιών τη μετανεωτερικότητα, που ενώ όλοι έτσι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την πρόοδο εν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί είχαμε κάνει έτσι και κάποια ιστορική, φιλοσοφική αναδρομή. Και εγώ και στο δικό μου βίντεο που είχα μιλήσει για το, για το πρόσωπο, θυμάσαι, είχαμε μιλήσει για πώ αναδύθηκε η έννοια του προσώπου, πώ πέρασαμε στο υποκείμενο, πώ πέρασαμε στον υποκειμενισμό, πώ πέρασαμε στα υποκειμενικά δικαιώματα, τα δικαιώματα του ανθρώπου. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει για κάποιε ακρότητε Πάλι επειδή είμαστε και οι δύο έτσι, λάτρες ελληνικής φιλοσοφίας να πούμε ότι η αρετή στον Αριστοτέλη είναι μέσω τη μεταξύ δύο ακροτήτων, της έλλειψης και της υπερβολής. Λοιπόν, φτάνουμε σε υπερβολές. Ε, και είχαμε μιλήσει για αυτό το δικαιωματισμό και εσύ θέκλα, αν θυμάμαι καλά, είχες, το είχε συνδυάσει και με το αίσθημα κυριότητα που ναι. έχουμε ψυχολογία. Sense of entitlement, που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων με ένα αρκησιστικό στυλ και είχαμε μιλήσει και είχε πάρει μεγάλες προτάσει στο θέμα πολιτικές, κοινωνικέ, ιστορικές, πολιτισμικές και είχαμε χτίσει όλη τη συζήτηση γύρω από αυτό. Λοιπόν, ω ε, φυσική συνέπεια όλων αυτών, θα μιλήσουμε σήμερα για αυτό που, που ανέφερες για τις, ε, τις εξελίξει στον ελληνικό χώρο, στην Ελλάδα και να ζητήσουμε από τον κύριο Τζιτζί, που ω ειδικό στα νομικά ή φιλοσοφία οι του δικαίου θέματα, να μα πει την άποψή του. Θα ήθελα, καλησπέρα σε όλους, θα ήθελα, α, φιλτά τη θέκλα, mm. να πω να πάρω μία φράση που είπατε, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, είναι συνεισφασμένα με την έννοια της κυριότητος. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και να συμπληρώσω ε, τον υποκισμό, την έννοια του υποκειμενισμού, που είπε οι, οι φίλοι, η αγαπημένη μας φίλη, η Βίκυ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα... Και να πούμε ότι πρώτον είναι αδύνατον να μιλήσουμε για πολιτική και νομική φιλοσοφία εάν δεν ανατρέξουμε στις ρίζες του ε, 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 της Δύσης, ε, οι οποίες είναι ρίζες ελληνοχριστιανικές και ρίζες ε, ρωμαϊκές που ε, έχει επηρεαστεί τα πάμπολα από την ελληνική φιλοσοφία. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι όταν έφτιαξαν το δίκαιο, γιατί δεν ήταν τόσο καλοί φιλόσοφοι όσο ήταν οι Έλληνε. Οι Έλληνε ήταν πολύ καλοί φιλόσοφοι, αλλά δεν ήταν τόσο νομικοί όσο ήταν οι, οι Ρωμαίοι. Οι... πήραν όλε τι έννοιε από του αρχαίου και ιδίω από τον Αριστοτέλη, για να πούνε τι, αυτό που θέλουμε να το δούμε. Πρώτον. Δεν υπάρχει υποκειμενικότητα στους Έλληνες. Επομένως, λοιπόν, δεν υπάρχει ανθρώπινο και ατομικό δικαίωμα. Ένα. Δεύτερον, ότι ε, η, 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 τα θέματα του, των σχέσεων των ανθρώπων, εδώ ερχόμαστε στον Αριστοτέλης, είναι η σχέση που έχουν μεταξύ τους, μετα, μεταξύ τους και καθορίζονται σαν ένα υπερβολικό και σαν ένα έλλειμμα. Θα πρέπει λοιπόν η ιδέα της δικαιοσύνης να είναι ο μέσος όρος του υπερβολικού και του ελλείμματο. Άρα <στά> α, 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 σε αυτή την πρόταση <στά> μέσα ε, ταυτίζεται τη δικαιοσύνη με την αρετή. Είχε χρησιμοποιήσει ε, ναι. την αναλογία για την αρετή η Βίκυ προηγουμένως, άρα το, τώρα μας λέτε ότι η δικαιοσύνη <στά> στην ουσία είναι αρετή. Να τελειώσω. Η, η δικαιοσύνη ήταν μία αρετή. Άμυρα. Η δικαιοσύνη σαν αρετή μας... Ε, 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 <στά> Ε, 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 παραπέμπει σε όλη την ελληνική φιλοσοφία που λέει δεν είναι, δι, δι, δεν είναι δυνατόν να χωρίσουμε το δίκαιο από την ηθική. Την Ούτε. ηθική σύμφωνα με τους Έλληνες. Έρχομαι λοιπόν στο δικό σας τον ορισμό που λέτε το ανθρώπινο δικαίωμα έχει σχέση με την κυριότητα. Στο Μεσαίωνα όπως ο Κάμ και μετά από το Μεσαίωνα έβγαλαν από το το φυσικό δίκαιο που αντιπροσώπευε τη θέληση της φύσης και η θέληση της φύσης πήγαινε κατευθείαν στην έννοια του Θεού, την κυριαρχία που είχε το άτομο σε ένα ορισμένο αντικείμενο. Επομένως λοιπόν η ιδιοκτησία, λαπροπριέται η ελευθερία, είναι ζήτημα κυριαρχίας που το εγώ, δηλαδή η υποκειμενικότητα, το έχει σε ένα πράγμα Είσαι μία ιδέα και είμαστε λοιπόν εμείς υπό την επίρρεια αυτής της φιλοσοφίας και όχι από την επίρρεια της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη σχετικά με τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν ζούσε ο Αριστοτέλης ο Πλάτωνες και του λέγανε ξέρεις η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η παρισία είναι ανθρώπινα δικαιώματα θα μας έλεγε ότι είμαστε εμποστέρ. Πώς μεταφράζουμε... Ναι, yeah, yeah. εμποστέρ yeah. ε... yeah, είναι κάποιος ο οποίος προσποιείται κάτι που δεν είναι. Ψεύτικος. Yeah, είναι... Και προδίδει τις ιδέες. Mm. Λοιπόν, ε, αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατά. Δολιοφθορείς λοιπόν. στην ουσία νομίζω. Ε, Δολιοφθορείς yeah. σε κάποιος που προσποιείται κάτι που δεν είναι. Ε, τώρα θα μου πείτε εσεί για να κάνετε τον... Ε, Διάμπλα, τον δικηγόρο του Diabolo. διαβόλου ότι καλά, στην αρχαία Ελλάδα και πέφτουμε ε, στο πεδίο της ε, δικαιοσύνης... με τον Περικλή, ο οποίος ήταν ο πρώτος που μίλησε για τη δημοκρατία. Έτσι. Λοιπόν, πώς είχαμε την ελευθερία, την ισότητα μπροστά στον νόμος... Ε, 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 το δικαίωμα να ε, ε, υποβάλουμε την υποψηφιότητά μας... για να εκλεγούμε και να μπορούμε να ψηφίζουμε αυτά που σήμερα θεωρούμε σαν το υπόβαθρο της δημοκρατίας υπήρχαν στην αρχαιότητα. Ποια ήταν η διαφορά. Δεν ήταν ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν ειδικό δίκαιο που πήγαζε από τις δυνατότητες του κράτους να βάλει τάξη μέσα στην Αθήνα, γιατί η δημοκρατία ήταν η δημοκρατία των Αθηνών, δεν υπήρχε δημοκρατία στη Σπάρτη, να βάλει τάξη. Επομένως λοιπόν μην μπερδεύουμε τη δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδος η οποία τελείωσε στην εποχή της με τη δημοκρατία τη σήμερα, του σημερινού κόσμου η οποία αντιτίθεται βασικά και βαθιά στη δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδος γιατί αυτό που λέμε δημοκρατικό υπόβαθρο δεν υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, το δημοκρατικό υπόβαθρο με την ύπαρξη των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων. Αγαπητή Θέκλα, ήταν απλοϊκά καθώς... να ρωτήσω. Υπήρχαν πολίτες και δούλοι. Δεν τα... υπήρχαν μόνο πολίτες και δούλοι. Και γυναίκες. Αυτά, όπως το έγραψα, όπως το έγραψα ε, σε ένα άρθρο και μέσα στο βιβλίο. Υπήρχαν mm. δούλοι και ε, ε, ελεύθεροι. Υπήρχε γυναίκα, η οποία η γυναίκα έπρεπε να είναι στο σπίτι και ήταν, αν μου επιτρέπετε, ε, ε, μηχάνημα για να μπορεί να κάνει παιδιά άντρες. Τους χρειάζεται τους, για, για να πάνε να πολεμήσουν για την ε, πόλη. Όπως ξέρετε ότι η πόλεμοι η δική μας, η πόλεμη της Ελλάδας, ήταν για να υπερασπίσουν τα πάτρια ε, και τα ιερά. Λοιπόν, η γυναίκα ήταν εκεί. Έπειτα είχαμε τους μέτικους. Οι μέτικοι οι οποίοι είχαν ορισμένα δικαιώματα και γιατί τα είχαν αυτά τα ορισμένα δικαιώματα. Γιατί είχαν προσφέρει υπηρεσίε πολλές στο κράτος. Και αν μου επιτρέπετε γιατί θέλω να το θίξω. Βεβαίως και σας επιτρέπουμε. Ναι. Ε, 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 είμαι σαφής. Με καταλάβατε είστε. Αφού, είστε θέλω, δε, 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 πολύ είστε. ωραία. Λοιπόν, οι οποίοι σήμερα λένε δημοκρατία ανοίγουμε τις πόρτες δεν κάνω πολεμική δεν παίρνω θέση απρός παρατηρώ έρχονται και λένε είναι δημοκρατία όπως ήταν η δημοκρατία των Αθηνών δέχονται τους ξένους όπως η... η Αθήνα και δεν ήταν σε σχέση με τη Σπάρτη η οποία είχε κλείσει τα ωριά της και έλεγε δεν δεχόμαστε ξένους ποια ήταν η διαφορά όταν λοιπόν ένας πήγαινε και ζητούσε να γίνει μέτικος τα μετικήσει δηλαδή στην Αθήνα. Μετικήσει, του λέγανε, πρόσεξε, έχουμε νόμους, έχουμε ιερά, έχουμε μία γλώσσα. Δεν μπορείς να έρθεις εσύ και να πεις, είμαι ξένος, δώστε μου την υπηκότητα και σεβαστείτε αυτά τα οποία πιστεύω, τα οποία μπορούν να αντιτίθονται στα νόμιμα, στους νόμους και στα ήθη αυτής της πόλη Του έλεγαν, μπορείς να μείνεις εδώ πέρα, αλλά είσαι υποχρεωμένο να δεχθεί τη γλώσσα, να δεχθεί τη θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα και του νόμου. Εάν δεν θέλει, μπορεί να φύγει. Δεν σε κρατάμε. Αυτή είναι η διαφορά τη δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα και την δημοκρατία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει πλέον δίπλα από τις επίσημες θρησκείες είναι και η θρησκεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα έχουν γίνει θρησκεία και τα λατρεύουμε. Είμαι σίγουρη ότι κάποιος αν παρακολουθήσει αυτό που μόλι είπατε, έχοντα ε, έχοντας ε, μία διάθεση να γίνει αβοκάτ του diable, όπως είπατε, δικηγόρος του διαβόλου, εξώ το έχω πει και σωστά, ε, μπορεί να πει, α, δηλαδή ο κύριος Τζιτζής τώρα έρχεται να μας πει ότι είναι εντάξει να έχουμε ξενοφοβία ή να έχουμε ρατσισμό, γιατί οι ξένοι που έρχονται στις δυτικές κοινωνίες, στις ευρωπαϊκές χώρε. Δεν προσφέρουν, δεν ναι. υποχρεώνονται. Για ναι, ναι. να μην ναι. γίνει αυτό το. Σα λέω, Λέτε. ναι, και αυτό θέλω να σας πω. Είναι κακοήθεια, πολύ μεγάλη κακοήθεια, και κάθε φορά που μιλάω με τους φοιτητέ μου και του λέω, προσέξτε, εμένα ναι, το καθήκον μου, εδώ και η υποχρέωσή μου, είναι να σας δείξω δύο διαφορετικές συλλήψει τη δημοκρατία. Δεν κάνω πολιτική και δεν με ενδιαφέρει πολιτική. Αν λοιπόν κάποιο δεν είναι σύμφωνο μαζί μου, μην αρχίσει και πει ο Τζιτζή είναι ναζί, <Κι> ο GG's είναι ε, φασό, ο Τζιτζή είναι ε, ενάντια στο πολιτικό καθεστώ, όπως κάποιο μου είπε, μα δεν είσαι τη άκρα δεξιά. Λέω, φαντάζεσαι έναν μέτικο εδώ πέρα να είναι τη άκρα δεξιά. Αν με κάποιον πρέπει να είμαι, είμαι με τη δημοκρατία... γιατί η δημοκρατία αυτή τη στιγμή με πληρώνει... και η δημοκρατία με κρατάει εδώ πέρα. Πάντω η αλήθεια να λέγει... Ναι, αν δεν πολιτική, ήταν άλλο ε, θα με πετούξαν έξω και η θα πήγαινε πάλι στην Ελλάδα. Όμως... Μην τα μπερδεύουμε η τα πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε όμω γιατί είπε όλα αυτά... και πού θα καταλήξουμε. Η αλήθεια να λέγεται όμως είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα εννοιολογικό, αυτό, αυτό μια για μεγάλη το... άγνοια γύρω από τους ορισμούς βασικών εννοιών της γλώσσας μας και της ελληνικής και όλων των γλωσσών, μιλάμε τώρα για την ελληνική και πολλοί άνθρωποι μπορούν να παραμορφώσουν κάτι που αυτό, κούνε, και να το κόψουν και να το ράψουν πάνω στα δικά τους, πιστεύω, στις δικές τους προκαταλήψεις, πεπιθήσεις, ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Δεν το είπα για να σα θίξω. Εγώ καταλαβαίνω ακριβώ τι θέλετε να πείτε. Ελά, γιατί... το για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Να μην νομίζουν ότι κάνω πολιτική, να μην νομίζουν ότι έχω μια ειδική λατρεία για μια α, α, ιδεολογία. Είμαι πάνω από τι ιδεολογίε, πάνω από τα πολιτικά κόμματα. Ιδάλω δεν θα ήμουν καθηγητή πανεπιστημίου. Τα κοίταζα να κάνω πολιτική και μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω πολιτική στη Γαλλία και είπα όχι. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η φιλοσοφία Δικαίου και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ο σεβασμός στον άλλον με τις ειδικέ του ε, ιδιοτυπίες. Κατάλαβατε, αυτό έχω. Και αυτό ναι. θέλω να τονίσω και με βοηθήσετε εσείς ε, για να Νομίζω το είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση, γιατί αυτό, αυτή την περίοδο έχω μιλήσει με αρκετού ανθρώπου, οι οποίοι προέρχονται από διάφορου χώρου ιδεολογικού και, δια... και, έχουν διαφορετικού τρόπου σκέψη μεταξύ του. Και συνειδητοποιήσω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μπερδευτούν οι έννοιε και να λέμε εντελώ διαφορετικά πράγματα και να νομίζουμε ότι συμφωνούμε με κάποιον. Και για παράδειγμα, να αναφέρουν κάποιοι τι δηλώσει ενό ανθρώπου και να λένε έχει πει αυτό αυτό. Άρα αυτό που λέω εγώ είναι σωστό, ενώ το δικό του είναι εντελώ διαφορετικό από εκείνο που έχει πει ο άλλο. Μάλιστα. Ή αυτό... μάλλον ακόμα το προχωρούν, όχι έχω σωστό, εγώ Κατέχω την αλήθεια. Εδώ ο Χριστός που υποτίθεται ήταν πάνω απ' όλα και όταν του είπε ο πιλάτος την αλήθεια δεν μπορούσε να δώσει απάντηση. Υπάρχουν αλήθειες, δεν υπάρχει μία αλήθεια. Καταλάβατε, λοιπόν, μπορεί να πει είναι η δική μου γνώμη, δεν συμφωνώ μαζί σου αλλά ποτέ έχω δίκιο και έχει άδικο εσύ. Ο καθένας εκφράζει τη γνώμη του mm -hmm. και τη δέχεται ο άλλος με σεβασμό. Νοείται. Ε, κάτι θέλεις να πεις δίκη μου. Πώ έλεγα, πώς θα μας βοηθήσει όμως όλο αυτό να φτάσουμε... Έλα, κα, κάνε εσύ την μετάβαση, πες μας. Ναι, πώς θα μπο, μας μπορούσε... Όχι, κάνω την ερώτηση στον κύριο Τσίτση. Πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε παρεξηγήσεις όπως αυτή που μόλις είπαμε. Γιατί μας μίλησες για όλα αυτά τελικά, ναι, ναι. για να φτάσουμε πού ακριβώς... Απλή... Για να φτάσουμε στο νόμο που είπε η Θέκλα, ναι. με τον καινούριο νόμο... Ο οποίο το... ψηφίστηκε στην Ελλάδα, πέρασε. Πέρασε, το... πέρασε από μία δημοκρατική κυβέρνηση mm. με βουλευτές δημοκράτες και η οποία υποτίθεται ότι εκφράζει τη θέληση του λαού και πρέπει να το δεχθούμε. Εάν δεν το δεχθούμε μπορούμε να πούμε δεν συμφωνούμε αλλά δεν μπορούμε σαν Έλληνες πολίτες να εναντιωθούμε, πέφτουμε στην αναρχία και αυτό που καταστρέφει το κράτος είναι η αναρχία. Αλλά έχουμε το δικαίωμα να πούμε δεν συμφωνώ Πρέπει όμως να το δεχθούμε. Εκεί φτάσαμε. Και τα πάντα ερμηνεύονται σαν ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα δούμε ότι σε αυτή τη σχέση, ε, ε, δηλαδή ε, τη σχέση μιας γυναίκας που παντρεύεται μια άλλη γυναίκα, ενό άντρα που παντρεύεται έναν άλλο άντρα, πλέον το υπόβαθρο δεν είναι υπόβαθρο ηθικό, αλλά είναι υπόβαθρο καθαρά νομικό και θέλουμε δεν θέλουμε θα το δεχθούμε γιατί ο γάμος όταν, για την εκκλησία έχει καθαριστεί. Σύμφωνη, είναι ένα μυστήριο. Ιδίω για την καθολική εκκλησία και για την ορθόδοξη εκκλησία. Μιλάω για δύο εκκλησίες που ξέρω. Σύμφωνη, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο γάμος και το πνεύμα του χριστιανισμού είναι ε, ένα άντρα με μία γυναίκα. Ένα σώμα ε, με δύο ψυχές που ταυτίζονται σεξ διαφορετικό. Έχουμε... Διαφορετικό φίλο. Διαφορετικό φίλο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε εξελιχθεί. Δεν μιλάω ούτε για πρόοδο, ούτε για ρεκύλα, ούτε για οπισθοδρόμηση. μιλάω για εξέλιξη και κανένας δεν μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη. Mm -hmm. Όταν λοιπόν πας στο Δήμαρχο, δεν ξέρω στην Ελλάδα ακόμα πώς είναι, εδώ πέρα που πας στο Δήμαρχο, υπογράφεις ένα συμβόλαιο άτυπο. Σύμφωνοι με δύο ε, συμβάλλοντες, έτσι, οι οποίοι δέχονται όλους τους όρους, για να είναι η ένωσή τους τυπική με, όλα τα, ε, ε, με όλες τις ε, νομικές ε, συνέπειες. Σύμφωνοι και θα σας πω γιατί ε, ε, συμφωνώ ε, ε, με αυτή τη σύλληψη. Ε, ε, δεν είναι δυνατόν ε, να εμποδίσεις δύο συμβάλλοντες βασισμένος στο φίλο σου, στο φίλο τους. Γιατί ένας άνδρας και μία γυναίκα και όχι δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Λοιπόν, και το έζησα αυτό εδώ, γι' αυτό είμαι υπέρ ε, της, ε, του νόμου αυτού και πάντοτε υποστήριξω ότι πρέπει να γίνει. Είχα και φοιτητέ, είχα και γνωστούς, δύο άνδρες οι οποίοι ζούσαν μαζί, οι οποίοι έκαναν περιουσία μαζί τον οποίο η οικογένεια επειδή ήταν γκέι τους απέριψε και ένας από τους δύο πέθανε από το AIDS και πήγε να βάλει το κλειδί στην πόρτα και η πόρτα ήταν κλειστή. Ναι, αυτό έχει συμβεί πολλές φορές. Λοιπόν, και λοιπόν, ο άλλος βρέθηκε να έρχεται να κοιμάται εδώ. Αλλού, ανέστιος, και άλλο, ανέστιος, ναι. ανέστιος. Και δεν ναι. μπορούσε... Δεν μπορούσε να υποστηρίξει το δίκαιο του, το ηθικό. Δεν μπορούσε να πει ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπούσα. Η αγάπη δεν έχει σεξ. Είμασταν ενωμένοι, είμασταν, είμασταν ένα. Ενωμένοι. Τώρα πέθανε Έχετε το, Έχω το ένα μου μισό και εγώ δεν λοιπόν, μπορώ να πάρω τα πράγματά μου. Δεν μπορείς να εμποδίσεις δύο ανθρώπους οι οποίοι αγαπιούνται, να τους χωρίσεις και σας είπα ότι η αγάπη δεν έχει σεξ. Δεν έχει φίλο. φίλο. Λοιπόν, ε, αυτό τώρα. που θα έλεγα όσο, όσον είπατε για τον εξυγχρονισμό, αυτό που θέλω να πω κύριε Τζιντζίν είναι ότι ανά τους αιώνας και από την αρχή της ιστορίας του ανθρώπου πάνω στη γη έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ανθρώπων που ερωτεύονται ο ένας τον άλλο και να ε, ανήκουν στο ίδιο φύλλο. Ε, ε. Δηλαδή είναι κάτι καινούριο. Όχι. Η νομοθεσία έρχεται να υποστηρίξει κάτι που ήδη συμβαίνει. Δεν έρχεται να δημιουργήσει. Απόλυμα. Δεν έρχεται τώρα η νομοθεσία να πει, ξέρετε, από εδώ και πέρα σας δίνω εντολή, ή σας υποχρεώνω, ή σας επιτρέπω να είστε Λά, δύο συμφωνώ. άνθρωποι του ίδιου φίλου μαζί. Είναι κάτι που εντός συμβαίνει. Επικυρώνει, δηλαδή, ε, ε, επικυρώνει κάτι που υπήρχε ήδη. Για μένα, ναι, κάνει ένα κοινωνικό έργο, έστω αν δεν το δέχονται οι άλλοι. Και του σέβομαι και καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανεπτυγμένα τα θρησκευτικά συναισθήματα και οι οποίες έχουν γαλουχηθεί από τη βίβλο, από την Καινή Διαθήκη και συμφωνώ απόλυτα ότι δεν μπορεί η Εκκλησία να δεχτεί η Εκκλησία σαν θεσμός. Δεν είπε το κανένας η Εκκλησία να συνάψει το θεσμό του θρησκευτικού γάμου για το όμορφο ζευγάρια. Να... Δεν το είπε κανεί αυτό το πράγμα. Το, δεν... πράγμα. το κράτος δεν απαγόρευσε το θρησκευτικό γάμο. Πολύ ωραία. Εάν κάποιος θέλει να τελέσει θρησκευτικό γάμο και νομίζω, Βίκη, μιλώ και ε, 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 μιλώ κάτω από την ε, έλεγχό σα ότι ο παπάς μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξουσία του σαν πολιτικό πρόσωπο. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να πας μετά στο δημαρχείο όπως εδώ να με διορθώσετε mm. για να πεις ότι ο γάμος ο θρησκευτικός με τον παπά θέλει και ένα πολιτικό γάμο. Νομίζω ότι στην Ελλάδα, αν είναι σκεφτικό ναι, γάμο, ναι, αρκεί. αρκεί. Ναι. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ναι. Είναι πολύ... Ναι. Γιατί δεχόμαστε την παράδοσή μας τη χριστιανική. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας τον τομέα του το. το. και είναι. ο ένας ναι. να σεβαστεί τον άλλον. Ναι. Αυτό, για να σας πω ότι δέχομαι και το ένα, δέχομαι και το άλλο. Και ε, το κράτος, αυτό το είδαμε στη Γαλλία και το είδα όταν είχα πάει στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, στην Καλιφόρνια το 1990 η οποία είχε τραυματιστεί από τα θύματα του AIDS. Λοιπόν, και δεν, ε, ε, δεν ξέρανε πώς θα το αντιμετωπίσουν. Και έβλεπα εγώ τους, στο, πήγα στο νοσοκομείο και έβλεπα τους ετοιμοθάνατους γιατί τότε αν στο το AIDS ήσουν εκείνη την εποχή να πεθάνεις. Καταλάβατε. Λοιπόν, δεν μπορείς σε δύο ανθρώπους που ζήσανε μαζί 20-30 χρόνια και είχαν την αγάπη, το σεβασμό, ένας από τους δύο πεθαίνει μετά εκτός από τον πόνο το ψυχικό να έρχεται η οικογένεια και να λέει φύγε δεν σου ανήκει τίποτα. Καταλάβατε. Υπάρχει και η περίπτωση κύριε Τζιτζί των ανθρώπων που έχουν παιδιά. Δηλαδή θα μπορούσε μια γυναίκα η οποία έχει ήδη παιδιά να ερωτευτεί, να αγαπήσει μια άλλη γυναίκα που δεν έχει παιδιά. Και έχει συμβεί και έχουμε και παραδείγματα. Ναι, να ζούνε μαζί, να, ναι. να, 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 αγαπά η σύντροφος της ε, βιολογικής μητέρας τα παιδιά εξίσου σαν... με τη βιολογική μητέρα. Mm. Και όταν φύγει, εάν φύγει ξαφνικά από τη ζωή η βιολογική μητέρα, η θετή μητέρα, η ουσιαστικά θετή μητέρα, ενώ η μητέρα που έχει, είναι η μητέρα της καρδιάς να μην μπορεί να είναι με τα παιδιά, τα παιδιά να τα πάρουν συγγενεί τη της βιολογικής μητέρας οι οποίοι μπορεί να ήταν και σε πλήρη διάσταση με τη μητέρα τους, να Μ. μην την αποδέχονταν και ούτε ο καθεξής γιατί σε ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι αν αποφασίσουν δύο άνθρωποι να είναι μαζί και ο ένας να αγαπήσει τα παιδιά του άλλου ως δικά του να επιτρέπεται να νομιμοποιηθεί αυτό με την τέλεση του γάμου και της τεκνοθεσίας και σε ένα ζευγάρι που τη χάνει να έχουν το ίδιο φίλο να μην επιτρέπεται. Απόλυτα. Είναι σχρό ας, αυτό. Είναι σχρό. Εγώ δεν θα το πω σαν και εσά μ' αρέσει η, η, ο τρόπος που το λέτε απόλυτα είναι σχρό γιατί ε, προσπαθώ να έχω ένα μοντερέ, ένα λεξιλόγιο Είμαι εγώ σαν... τα λέω, τα, Όχι λέω, καλά κάνατε, τα λέω τσεκουράτα κυρίες και κύριοι. γιατί το πανεπιστήμιο δεν μας συγχωρεί να μιλάμε κατά τέτοιο yeah, τρόπο. Και, και θα είδατε ότι προσπαθώ να βρω λέξεις οι οποίες δεν μου έρχονται, ενώ τα περαμένω το μου είναι όπως εσάς. Αυτό που, όπως, που, όπως, που, όπως αυτό, που, αυτό που σκέφτομαι εγώ αυτές τις μέρες και αυ, γι' αυτό είμαι τόσο έντονη, ε, η Βίκυ γνωρίζει, ε, είμαι σε σχέση και θα πρόκειται να παντρευτώ έναν άνθρωπο που έχει δύο παιδιά, τον οποίο η μητέρα πριν τέσσερα χρόνια έφυγε από τη ζωή. Ήδη έχω συνδεθεί με τα παιδιά, συγκατοικώ τα παιδιά, τα νιώθω παιδιά μου, έχω ξεκινήσει τις διαδικασίες για την υιοθεσία. Όταν επικοινώνησα με τη δικηγόρο μου και τη είπα τι πρέπει να κάνω προκειμένου να υιοθετήσω τα παιδιά, μου λέει: Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις τουλάχιστον πολιτικό γάμο με τον πατέρα του για Έτσι. να διευκολυνθεί η τεκνοθεσία. Μάλιστα. Και σκεφτόμουν, εάν τύχανε να είμαι ομοφυλόφιλη και να ερωτευόμουν μία γυναίκα που να είχε ήδη παιδιά, δεν θα μπορούσα ούτε να παντρευτώ τη μαμά των παιδιών, ούτε να υιοθετήσω τα παιδιά. Δηλαδή είναι. το βλέπω και από τη σκοπιά του τι μου συμβαίνει εμένα τώρα. Που έρχεται, και έρχονται όλοι οι κύριοι Τζιτζί και μου λένε, μπράβο έχει μεγάλη καρδιά και καπά παιδιά είχε, που δεν τα Ενώ αν ήμουν ομοφυλόφιλη θα ήμουν επωνίδιστη. Λοιπόν, αυτό που θεωρώ ε, ανήθικο, δεν θα πω αισχρό, ανήθικο είναι ότι όσοι έχουν κάνει, υπάρχουν άτομα που έχουν κάνει θρησκεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται σε δύο θεμελιώδη δικαιώματα, εκτός από την ανθρώπινη αξιοπροπία, που είναι η μητέρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την ισότητα και την ελευθερία. Και είναι ενάντια στην περίπτωση που είπατε, ε? Δηλαδή και παραβιάζουν τις ίδιες αρχές. Παραβιάζουν και το δίκαιο της ισότητος και το δίκαιο της ελευθερίας. Δεν είναι συνεπής. Καταλάβετε. Και σου λέει ότι εγώ μιλάω για ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Αυτό το οποίο ήταν έτσι τελώς αυθαίρετο και πολύ ενοχλητικό... Ήταν η άποψη, ή τέλο πάντων το επιχείρημα, όχι άποψη, το επιχείρημα όσων μάχονταν ενάντια στη ψήφιση της νομοθεσίας, ναι. που έλεγαν εμείς προστατεύουμε τα δικαιώματα των παιδιών. Των παιδιών τα οποία θα μπορούσε να γεννήσουν ή να τεκνοθετήσουν τα ζευγάρια ναι. που είναι του ίδιου φίλου. Λοιπόν, εκεί, εκεί πραγματικά τα περνά αγρίως. Ναι. Ε, αυτό που ήθελα να σας πω. Το δικαίωμα... Στη Γαλλία, ξέρετε, δύο φορές προσπάθησαν να ε, βάλουν ένα νόμο για την παρένθετη μητέρα και για την ε, υιοθέτηση ε, των γκέι ε, των παιδιών. Πράγμα που το είπα, ε, έγραψα στο τελευταίο μου άστρο... γιατί εγώ είμαι υπέρ της παρένθετης μητέρας... και υπέρ της υιοθεσία. Θα σας πω το εξή, για δύο λόγους. Θυμάμαι, ήδη είναι παλιό, είναι 20 χρόνια... είχα έναν φίλο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος... εντελώς ετερόφιλος. Ε, okay. Λοιπόν, και μου λέγε, δεν ξέρω... Τι σημαίνει, δεν μπορούν να καταλάβω γιατί είμαι τερόφιλο εγώ, τι σημαίνει ομοφιλοφιλία. Και του έλεγα, δεν μου λε, του λέω ε, Μπουαζό, τον έχει γνωρίσει τον, τον γνωρίσει τον Μπουαζό, δεν μου λε, του λέω, αυτό το παιδί που θα έχει δύο μάνε ή δύο πατέρε, ε, πώ θα μπορέσει να μεγαλώσει, μου λέει, αυτό που δίνει την ισορροπία στο παιδί δεν είναι οι δύο μάνε ή οι δύο πατέρε. Είναι η αγάπη που ενώνει τους δύο άντρες ή τις δύο γυναίκες για να μεγαλώσει. Και τώρα, μετά από 20 χρόνια, οι πρώτες έρευνες είναι ότι οι γκέι που έχουν υιοθετήσει παιδιά και είναι αγόρι, το παιδί, 20 χρονών τώρα, δεν έχει γίνει ομοφυλόφιλος. Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, και έρχομαι σε αυτό που λέτε εσείς και καταλαβαίνω την, το θυμό σας, που είναι θυμός ιερός, πώς κανείς, μπορεί να εμποδίσει τη φύση. Γιατί αυτό είναι το φυσικό δίκαιο. Ε, διάβαζα μερικά βιβλία και λέγανε ότι σε σχέση με τους πελαργούς, όταν πεθάνει η πελαργίνα, ο πελαργός κάνει χρέη μάνας. Και υπάρχουν, η ομοφιλοφιλία υπάρχει σε όλα τα ζώα. Είναι δηλαδή ένα νόμος της φύσης. Πώς θα έρθει ο άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα... να πει ότι είμαι ενάντια σε αυτό. Είπανε οι φίλοι μου οι της θεσχείας. Το καταλαβαίνεις ότι βγαίνουν κάθε βράδυ, πηγαίνουν στα gay bar. <laughs> Δεν περίμενε θα σου πω. Τους κριτικάρω όπως κριτικάρω και έναν ετερόφιλο... ο οποίος κάνει το ίδιο πράγμα με τις γυναίκες. Γιατί εκεί το κριτικάρουμε όταν είναι ετερόφιλος και δεν τον κριτικάρουμε και κριτικάρουμε δύο γυναίκες, δύο άντρες. Είναι προκαταλήψεις τις οποίες οι καινούργιες γενναίες που είναι πολύ πιο μεορφωμένες πρέπει να τις ξεπεράσουν και να τις φύσουν. Ε, δύο πράγματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα η γονεϊκότητα, η μητρότητα, η πατρότητα είναι πολύ δύσκολο πράγμα και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι ανεξαρτήτως φίλου ή ερωτικού προσανατολισμού οι οποίοι να αποφασίζουν αψήφιστα να γίνουν γονεί. Και αν υπάρχουν, υπάρχουν από όλε τι κοινωνικέ ομάδε. Ε, υπάρχει ένα όψιμο ενδιαφέρον για τα παιδιά που θα μεγαλώσουν από δύο γονείς του ίδιου φίλου δεν, δεν παρατηρείται το ίδιο ενδιαφέρον για τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με γονείς, δύο, με, με, με γονείς που δεν έχουν το ίδιο φίλο που μπορεί όμως επίσης να μην, να μην μεγαλώνουν σε καλό περιβάλλον όπω φοβούνται ότι ίσω δεν θα μεγαλώσουν σε καλό Λωστά. περιβάλλον Λωστά. Ε, τα παιδιά των γον, γονέων που έχουν το ίδιο φίλο. Επίση, κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να τονίσω είναι ότι τόσο οι άνθρωποι έχουν θηλυκή πλευρά ψυχολογικά, συναισθηματικά, εγκεφαλικά μέσα του, όσο και οι γυναίκε έχουμε αρσενική πλευρά ψυχικά, <Ρι> συναισθηματικά, εγκεφαλικά, πνευματικά μέσα μα. Οπότε. Το επιχείρημα ότι ένα παιδί χρειάζεται δυο, ε, ε, μία μαμά και έναν μπαμπά ή δεν, μπο, δεν θα μεγαλώσει ε, επαρκώς έχοντας δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες καταρρύπτεται με τον ίδιο τρόπο που καταρρύπτεται για τις μονογονεϊκές οικογένειες όπου εκεί αναγκαστικά ένας πατέρας μεγαλώνει τα παιδιά ή μία μητέρα μεγαλώνει τα παιδιά επειδή είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Και προέκυψε και μάλιστα το επιχείρημα του είναι και γελίο, γιατί λέει προέκυψε μετά από το θάνατο τη μάνα να μεγαλώνει ο πατέρα τα παιδιά, ή <Κι> <Η Κι> προέκυψε μετά την εγκατάλειψη τη μητέρα από τον πατέρα να μεγαλώνει μόνο η, μάνα, μόνο η μάνα τα παιδιά. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε, και δεν θα μιλήσω για έρευνε, κυρία Τζεντζή, εγώ θα μιλήσω για κλινικά δεδομένα. <Κι> ε. Εντάξει, έχω δουλέψει για πάνω από 20 χρόνια με νεαρού ενήλικες και ζευγαριά και έχω συναντήσει πολλές περισσότερες φορές ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν με τεράστιες δυσκολίες ψυχικές, είχαν εξαιρετικά κακοποιητική παιδική ηλικία, είχαν όμως έναν πατέρα και μία μητέρα. Ναι. Και όλες λίγες φορές συνάντησαν ανθρώπους που μεγάλωναν με ένα γονιό. Δεν έτυχε να συναντήσω στο γραφείο ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωναν με δύο μαμάδες και δύο μπαμπάδες, ίσως και λόγω του ότι δεν ήταν θεσπισμένο αυτό το πράγμα. Ναι. Θυμάμαι όμως τώρα μία περίπτωση, μια κοπέλα, τη οποία οι γονεί τη χώρισαν όταν ήταν, νομίζω, 6-7 ετών. Και η μητέρα τη, προχωρώντα τη ζωή τη, έκανε coming out. Το είπε και στον πατέρα τη κοπέλα, στον πρώην άνδρα τη. Του είπε, ξέρει, εγώ από πάντοτε αγαπούσα τι γυναίκε, αλλά επειδή μεγάλωσα σε ένα χωριό, με εξανάγκασαν οι γονεί μου να παντρευτώ άνδρα. Συγγνώμη που σε κοροϊδεψα και κάναμε γάμο και κάναμε και παιδί, ενώ δεν ήμουν εκεί συναισθηματικά. Και άρχισε, νομίζω, τρία-τέσσερα χρόνια μετά το διαζύγιο να συγκατοικεί με τη σύντροφο τη. Η κοπέλα αυτή ερχόταν σε μένα για θεραπεία, όχι για αυτόν τον λόγο, αλλά για κάποιον εντελώ διαφορετικό λόγο. Είχε μία σχέση με ένα παιδί το οποίο σκοτώθηκε με τραγικό τρόπο σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα και ερχόταν για να κάνουμε θεραπεία πένθου και trauma θεραπεία για την απώλεια. Και θυμάμαι ότι. και η κουβέντα αυτή είχε 15 χρόνια, ε. Θυμάμαι ότι αυτό το νεαρό κορίτσι. Μιλούσε με πολύ τρυφερό τρόπο και για τη μητέρα της, και για τον πατέρα της, και για τη σύντροφο της μητέρας της. Σωστά, συμφωνώ. Έχω, εγώ δεν έχω κάνει, ε, δεν έχω εμπειρία κλινική, αλλά έχω εμπειρία φιλική. Ε, στο Παρίσι πλέον δεν παντρεύονται. Και γιατί δεν παντρεύονται. Μιλάμε για τα ετερόφιλα. Γιατί σου λέει ότι δεν νομίζω ότι θα κρατήσει πολύ ο γάμος... Και είναι 4.000 ευρώ το διαζύγιο για τον έναν και τον άλλον. Πολύ πιο καλύτερα λέει να συζήσουμε μαζί ένα, δύο, τρία χρόνια. Και μετά το παιδί γίνεται μπαλάκι, μία εβδομάδα στον ένα, μία εβδομάδα στον άλλον. Έτσι, και ο μπαμπάς θα πάει να τα αναγνωρίσει. Έχω πολλού φίλου που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Τα παιδιά δεν έχουν ε, μία ψυχική αρμονία μια εβδομάδα στον ένα, μια στον άλλον ναι. μια εβδομάδα με το φίλο της μαμάς, μια εβδομάδα με τη φίλη του μπαμπά, γιατί δεν έχουν ε, ε, μια ε, ε, υπαρξιακή σταθερότητα. Αντίθετα, έχω δύο φίλους, δύο ζευγάρια ε, ανδρών και, που υιοθετήσανε παιδί. παιδί. λοιπόν, και τα παιδιά τους. Είναι θαυμάσια. Γιατί έχουν ψυχική γαλήνη. Γιατί οι δύο γκέι, δύο και δύο τέσσερις, βασίσανε ε, την σχέση τους πάνω στην αγάπη. Και το ξαναλέω, η αγάπη δεν γνωρίζει φίλο, αρσενικό ή θηλυκό. Η αγάπη είναι κάτι που ξεπερνάει, κάτι που ενώνει, κάτι που βοηθάει τα παιδιά να βρούνε όλη τους ε, τη δυνατότητα να δώσουν αυτό που έχουν μέσα τους, να αναπτυχθούν και ε, είναι η, το δικό μας το βλέμμα το οποίο τους πληγώνει. Και τα παιδιά και τα ζευγάρια. Κύριε Τζιτζί, εγώ θα έλεγα ακόμη και, σε, και στην περίπτωση που ακούσουμε ένα συμβάν ότι ένα ζευγάρι δύο γυναικών ή ένα ζευγάρι δύο ανδρών υιοθέτησαν παιδί ή εφερα στον κόσμο παιδί στο οποίο μετά δεν φέρθηκαν ορθά, ορθώς, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απόδειξη ότι όποιος α, είναι μέλος ενώ... Εννο... Υπάρχουν ειναι παράγοντες. Ναι, ναι, είναι... Υπάρχουν δεν παράγοντες. Θα κατοπίσουν τα παιδιά. Mm? Θα πούνε, α, βλέπεις, είναι από μία γκέι οικογένεια. Δεν βλέπουν την περίμετρο. Δεν βλέπουν τους άλλους παράγοντες που έκαναν αυτή η σχέση να μην πετύχει. Καταλάβατε. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να βάζουμε τους ανθρώπους σε κατηγορίες και να λέμε ότι αν έχεις αυτόν τον ερωτικό προσανατολισμό αυτό σε κάνει καλό άνθρωπο ή σε κάνει κακό άνθρωπο. Τώρα, Πρέπει το... να τα δούμε τα πράγματα το... με σωστά. βάση τους, τις ορθές παραμέτρους. Δηλαδή, καλός άνθρωπος είναι κάποιος που έχει αγαθά κίνητρα, που έχει αυτό. καλοήθεια, που έχει σκοπό που να είναι εντάξει. Άλλους. Που σέβεται είναι τους το... άλλους, που έχει αγάπη μέσα. Αυτό ακριβώς. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Ε και έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα γιατί προσπαθώ ε, να το παρακολουθήσω έχοντας στο τηλέφωνο τα ανήψια μου και την αδελφή μου. Χθε το βράδυ, προχθές, ή, ή χθε προχθές το βράδυ, είχε γίνει ένα περιστατικό α, στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη που δύο παιδιά ομοφιλόφιλα δέχθηκαν επίθεση από ένα, ναι. από ένα ανόχλο άλλων εφήβων το οποίο κατά τη γνώμη μου, συνδέεται άμεσα με τη ρητορική μίσους που εκφράστηκε τόσο ελεύθερα και από την ε, τηλεόραση και από το διαδίκτυο και παντού. Δηλαδή, εγώ είχα πάθει σοκ όταν είδα να φιλοξενούνται σε ε, δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές άνθρωποι, ρασοφόροι, Μιλάμε οι οποίοι εκτόξευαν φοβερό δηλαδή. μίσος. Δηλαδή. Και μάλιστα ένας από αυτούς, δεν ξέρω αν τον είδατε, αν δεν τον είδατε. δεν το βλέπω. Απλούστατα. Ναι, να μην το δείτε. είναι ένα ο Καρπαθίου του επιθετό Είναι και παπά και ψυχιατρό. Μίλησε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Με τρομερό μίσο. Λέω να μην το δείτε γιατί. Ε, 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 ήθελα να τον ξεδώ μετά που τον είδα και ήθελα να ξεγραφτεί από το μυαλό μου η κακία του. Με τρομερή Εκομέλου... κακία, τρομερό μίσος. Και αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ γιατί λέω ε, το ακούω με κριτική, με, με κριτική ματιά και κριτική ανάλυση. Οποιοδήποτε νέο άνθρωπο που ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί ο εγκέφαλο του, ώστε να μπορεί να έχει κριτική σκέψη, δεν θα επηρεαστεί αμέσω. Αμέσω. Και ιδίω όταν έρχεται από μία ιερατική αρχή. Αυτό είναι αυτό το οποίο και θα σα πω, κάνατε πολύ ωραία τη μετάβαση από τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίπεδο της Εκκλησίας. Και θα αρχίσω με ε, αυτό που είπε ο Πάπας, που για μένα ο, ο, ο Πάπας, ο σημερινός, είναι από τους λίγους που εκφράζουν την ουσία του χριστιανισμού. Όταν λοιπόν ε, ψηφίστηκε εδώ ο γάμος των ομοφυλοφίλων και κατέβηκαν κάτω στο δρόμο... Ότι είχε γίνει αυτό χρονικά κύριε Τζιτζί θα, θέλω να σας πω πρέπει να είναι 4-5 χρόνια γιατί είναι... Α, πρόσφατα. Πρόσφατα Α. πρόσφατα είναι Βαλώ. αυτό. Ο γάμος είναι. Ναι, έτσι δεν είναι, πρόσφατα ναι, δεν, δεν είναι. Το ΠΑΞ υπήρχε από παλιά. Υπήρχε, όχι το, το ΠΑΞ, μιλάμε για το. Το σύμφωνο το... συμβίωση. Ναι, δική μου, αλλά ο γάμος είναι αυτός γάμος. που δίνει δικαίωμα στην τεκνοθεσία. ο είναι ε, Και με κάλεσε μία φίλη μου την οποία την αγαπώ και άλλοι άνθρωποι. Οποία... Εγώ ε, ε, συχνάζομαι όλου του ανθρώπου και τους δέχομαι όλους. Και μου λέει θα κατέβουμε κάτω για να διαμαρτυρηθούμε. Πρόσεξε να κατέβει, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ. Εγώ δεν κατεβαίνω γιατί δεν είναι σύμφωνα με τι αρχέ μου. Αλλά σέβομαι τι αρχέ σου. Συμφωνεί, δεν κατεβαίνω κάτω. Και οι δημοσιογράφοι, όταν ο Πάπα πήρε το αεροπλάνο, ε, βέβαια η, η καθολική εκκλησία ήταν ενάντια, όχι όμω σε τέτοιο σημείο όπω λέτε εσεί, αγανάκτηση και μίσου, το οποίο είναι απαράδεκτο, και μπήκε, ε, έδειχνε τον Πάπα που κάθισε σε. Ε, ένα κάθισμα και μπαίνουν οι δημοσιογράφοι οι οποίοι σκοπός τους ήταν να κάνουν τον Πάπα να πει πράγματα τα οποία δεν ήταν σύμφωνα με τη δική του την ε, ψυχοσύνθεση αλλά έπρεπε να πει σαν Πάπας, να μιλήσει σαν Πάπας. Και του είπαν «Τι σκέπτεστε για την ένωση δύο γκέι που πρόκειται να παντρευτούν» και απαντάει «Δεν είμαι εδώ για να κάνω κριτική». Προσπαθώ να καταλάβω και να τους αγκαλιάσω. Τα μαζέψαμε και φύγανε. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω στην εκκλησία που με καίει. Γιατί με καίει. Γιατί εγώ είμαι χριστιανός αθόδοξος και πιστεύω. Είστε ότι... θρισκός κύριε Ντζή. είμαι. Το λέω και είμαι περήφανος. Αλλά δεν ανήκω στην καθολική εκκλησία, στην προτεστάνικη εκκλησία στην Ορθόδοξη Εκκλησία παρόλο... Πιστεύετε που... στο Θεό και είστε χριστιανός, αλλά δεν, δεν είστε αφοσιωμένος σε μία... Η Ορθοδοξία, η Ορθοδοξία, πιστεύω στον Τρισυπόστατο, πιστεύω στην Ανάσταση, πιστεύω στην Παναγία, αλλά η Ορθοδοξία είναι φως και αγάπη και η συμπεριφορά τους ήταν αντίθετη στο φως και στην αγάπη. Τι κάνανε, τι έκανε, από αυτά που μου λέει η αδερφή μου και από αυτά που μου λέτε εσεί και αυτά που διάβασα στο Ιντερνετ, ίσω να κάνω λάθο. Δεν μπορεί εσύ, ο οποίο είσαι θεράπον τη αγάπη, του πιο λαμπρού συναισθήματο, τη πιο υπέροχη ιδέα, που ένα Θεό κατέβηκε κάτω εν ονόματι τη αγάπη να δώσει το αίμα του για αυτού οι οποίοι ήσαν αμαρτωλοί και κλιματίες, να εκφράζεσαι με τέτοιο μίσος. Είναι αντιχριστιανικό και είναι δυστυχώς αντιορθόδοξο. Αυτό που με καίει, λοιπόν, τι έπρεπε να κάνουνε για μένα, ναι, συμφωνεί. Έπρεπε να δείξουν ότι η χριστιανική θρησκεία είναι μεγαλείο. Και αντί να κριτικάρουνε, να πούνε δεν μπορούμε να το δεχθούμε και είναι σεβαστό, γιατί για μας ο γάμος είναι μυστήριο, αλλά δύο άτομα που έρχονται στην Εκκλησία για την Ορθόδοξη, οι γκέοι, θα τους ευλογήσουμε εν ονόματι της αγάπης. Αυτό έπρεπε να κάνει η Εκκλησία για να πάει ακόμα και ψηλά. Να τους ευ... Εννοείται να τους ευλογήσει... Ε... Μία ευχή. Μία ευχή. Μία ευχή. Μια ευχή. Θα Α, ευχή. πολλά Μία ευχή εν ονόματι... Τη χριστιανική αγάπη. Δεν ζητάω πολλά. Δεν ζητάω να κάνω λειτουργία. να αντίθετο. Με βάση την κατησυρθήκη σήμερα στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, τουλάχιστον Κύπρου και Ελλάδος που έχω γνώσει, ζητάτε πάρα. πίσω ζητάω, αλλά δεν μπορώ. Αν είμαι εδώ και μιλάω και έχω τη χαρά. Όχι, όχι. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Μ, που, Απλώς... Με καλέσατε για να πω αυτό ναι, που είναι μέσα στην ναι, καρδιά μου. Να σας πω <laughs> και, ποιος είναι ο δικός μου προβληματισμός. Ο δικός μου προβληματισμός είναι ο εξή. Ότι υπάρχει ένα σαθρό υπόβαθρο στην ιεραρχία της Εκκλησίας. Αυτές τις μέρες υπάρχει ένα σκάνδαλο σε μια μονή, σε ένα μοναστήρι στην Κύπρο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Όχι, δεν το έχω ναι. Ε, ε... Ένας μητροπολίτης έχει βάλει λουκέτο σε ένα μοναστήρι στο οποίο ήταν ένας ιερομόναχος ηγούμενος νομίζω 38-39 ετών που πριν δύο χρόνια, δυόμιση τον είχε τοποθετήσει σε εκείνο το μοναστήρι. Ε, λέει ο, ο οικείος επίσκοπος ότι μετά από καταγγελίες μετέβη απροειδοποίητα στο χώρο της μονής και ανακάλυψε ότι υπήρχε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό όπου οικειοποιήθηκε ο ηγούμενος από τις δωρεές των πιστών για να, για να <χθυστή> χτιστεί <χθυστή> ναι, ναι, για η να ανέγερση του μοναστηρίου και επίσης ότι υπήρξαν στοιχεία καταγεγραμμένα σε βίντεο ότι ο ηγούμενος διατηρούσε σεξουαλική σχέση με, τον, με έναν άλλον ιερομόναχο στο μοναστήρι. Και γίνεται χαμός τώρα. <χθυστή> ε. Εντάξει. Και αυτό που έχει έτσι, ε, εξαιρετική εντύπωση, μου άρεσε ένα σχόλιο στο Twitter που λέει κάποιο εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, ότι έχει, κατηγορούνται για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από τους πιστούς και όλος ο κόσμος ασχολείται για το γεγονός ότι ήταν ζευγάρι και ήταν ομοφυλόφιλοι. Λοιπόν, υπάρχουν στους κόλπους της εκκλησίας κληρικοί Υπάρχουν. Και στην καθολική υπάρχουν. είδατε τι γίνεται με τους καθολικούς. Παντού. Υπάρχουν. υπάρχουν. Και όμως η εκκλησία, η ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία, δεν έχει καταφέρει, να δώσει μία αντικειμενική και ρεαλιστική θέση σε σχέση με το ζήτημα της ομοφιλοφιλίας. Οπότε, από πού να το πάρεις και πού να το αφήσεις. Όχι ορθόδοξη επίπεδο το το Σε Επίπεδο εκκλησία; δεν μιλώ σε επίπεδο. Το ίδιο είναι και η καθολική. Ξέρετε ότι όταν ο Πάπας, συγγνώμη που σας διακόπτω. Όχι, όχι, εγώ σας διακόπτω. Όταν ο Πάπας είπε να δώσουμε μία ευλογία, μία ευχή, όχι. Η είπανε ιδίω οι καρδινάλοι τη Αφρική ότι εάν θα το κάνει, θα βγάλουμε δικό μα Πάπα και θα έχουμε δύο Πάπε. Μάλιστα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Έ... Μα τι είχε, το, το... τι είχε γίνει με τον Ελπιδοφόρο τη Αμερική, ο οποίο το καλοκαίρι βάφτισε το παιδί ενό ομόφυλου ζευγαριού. Τα παιδιά δεν θυμάμαι, ήταν ένα παιδί ή δύο. Και έγινε ολόκληρη αναστάτωση στου εκκλησιαστικού κύκλου. Γιατί ο αρχιεπίσκοπο Αμερική, ο Ελπιδοφόρο να μεταβεί στην Αθήνα και να βαφτίσει παιδί που είχε δύο μπάντς. Ε, Γιατί με πιο δικαίωμα και με ποιο ε, 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 βερσέ ε, της Αγίας Γραφής κανείς μπορεί να το απαγορεύσει. Αυτό που κάνανε ήταν αντιχριστιανικό, αντιορθόδοξο. Είδαν πουθενά πώς είναι δυνατόν ο Χριστός, ο οποίος κάλεσε όλο τον κόσμο αμαρτωλό ή όχι, Εγκληματία ή όχι, ελάτε είμαι εδώ να πούνε εκείνοι όχι. Με ποιο δικαίωμα χριστιανικό έδωσε αφορεσμό στους βουλευτές ε, 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 οι οποίοι ψήφισαν τον νόμο. Αυτό είναι Εδώ Έδωσαν όντως αφορισμό ή έχουν απειλήσει για αφορισμό. Δεν το έχω ψάξει καλά. Η, η αδελφή μου είπε, δεν ξέρω, ότι έδωσε αφορισμό ή και να απειλήσει με αφορισμό. Μόνοι, νομίζω ήταν απειλή. Ε, ε, να σας πω ότι επειδή, επειδή έχω διαβάσει πρόσφατα την καινή διαθήκη στα μικρά μου τα παιδιά, μόνο σε κάποιε επιστολέ του Αποστόλου Παύλου υπάρχει κάποια αναφορά στην ομοφιλοφιλία που ο Αποστόλο Παύλο, κατά τη γνώμη μου, τη δική μου την προσωπική. Ούτε σύγχρονο του Χριστού ήταν, ενώ δεν γνώρισε τον Χριστό, ούτε ήταν μαθητή του Χριστού, όταν ο Χριστό ήταν ζωντανό, ούτε είναι και ο πιο από του 12 Αποστόλου. Αυτά μου πάντα. Δηλαδή, κοίτα και μισογύνη και μην αρχίσω. Κάτι να πω εγώ. Ναι, Υπάρχει ναι. τέτοια ρητορική μίσου και τέτοια ομοφοβία. Για μένα κρύβει μια λαθάνουσα έτσι ομοφιλοφιλία, η οποία δεν έχει αναγνωριστεί. Όλοι έχουμε... Η ψυχαναλήτρια τη Βίκη βγαίνει Ψ. από μέσα. American Ψ. Duty. Είδατε το έργο του American Όλοι Α. έχουμε μια λαθάνουσα ομοφιλοφιλία. Είτε αυτή εκφράζεται σε πραγματική, στην πραγματική διάσταση των πραγμάτων, είτε μένει σε λαθάνουσα κατάσταση και έτσι εξηγούνται και οι πολύ έντονε φιλίε μεταξύ γυναικών, μεταξύ άνδρων. Το έχει ξαναπεί αυτό, Βίκη. Το έχει ξαναπεί. Ε, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Γιατί να φοβάστε τόσο πολύ και να έχει τέτοιο μίσο, ε, Αν δεν υπάρχει κάποια τέτοια συνδεδεμένη. Okay. Δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργο. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη σε σχέση με τη yeah. δική σου και με βάση τις, τα ευρήματα του Ινστιτούτου Κίνσεϊ. Ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι α, οι οποίοι γεννιούνται και είναι αυστηρά ετεροφιλόφιλοι, αυστηρά ομοφιλόφιλοι και υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται κάπου στο ενδιάμεσο. Τώρα yeah. δεν ξέρω αν όλοι μα uh, yeah. έχουμε yeah. μια ομοφιλοφιλική πλευρά. Ίσως είναι συναισθηματικά να έχουμε μια ομοφιλοφιλ... ομοφιλοφιλική yeah. πλευρά. Yeah. Γιατί με τη δουλειά που έχω κάνει την κλινική με ανθρώπου που έχουν ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό, αυτό που είναι πολύ ξεκάθαρο είναι ότι ο... ακόμη και όταν πιέσουν τον εαυτό του να έρθουν σε ερωτική επαφή με ένα άτομο του αντίθετου φίλου νιώθουν μια απέχθεια. Δηλαδή είναι θέμα, είναι, είναι θέμα πώς είναι φτιαγμένοι οι άνθρωποι. Κατάλαβες δηλαδή... Όχι, παλαθάνουσα ομοφιλοφιλία. Δεν σημαίνει ότι έχεις διάθεση. Έχεις όρεξη, έχεις ερωτική επιθυμία και έλξη. Λαθάνουσα ομοφυλοφιλία για μένα είναι αυτή η ψυχική, αυτό που είπε εσύ. Έχουμε όλη μια φιλική, μια αρσενική πλευρά και εξαρτάται πώ τα ε, τι ορισμό δίνουμε. Αν το αρσενικό είναι πιο ενεργητικό, αν το φιλικό είναι πιο. Σε ποιο είναι το πρόβλημα, Νομοσβίκη, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια αφήγηση, μια κοινωνική αφήγηση, ένα social narrative, το οποίο λέει. Άμα είσαι άντρα και ελκύεσαι από γυναίκε, είσαι τέλειο. Άμα είσαι άντρα και ελκύεσαι ναι, από ναι, ναι, άντρε, ναι, ναι, είσαι ναι, ναι, για να ναι, σε ναι, πετάξουν ναι, στα σκουπίδια. Ναι. Άμα είσαι γυναίκα και ελκύεσαι από άντρε, είσαι υπέροχη. Άμα ελκύεσαι από γυναίκε, είσαι άχρηστη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, ναι. εάν δεν υπήρχε κοινωνικό στερεότυπο και προκατάληψη και φόβο. Προκατάληψη έρχεται. Ο δεν φόβος. θα σχολιόταν κανένα. Δηλαδή, για το να αισθάνεται κάποιο τόσο ότι απειλείται, και να βγάζει τέτοια ρητορική μίσο, κάτι αγγίζει προσωπικό σε αυτόν. Με αυτή την έννοια το είπα. Ναι, 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 το καταλαβαίνω αυτό που λε. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που ε, όταν, όταν, είπα βγήκε ψυχαναλύτερη Λάζει, από μέσα ναι, ναι. σου. Τι ναι. Όταν είπα ότι βγήκε ψυχαναλύτερη από μέσα σου, ενώ επειδή το είδε καθαρά ψυχαναλυτικά. Όμω υπάρχει και μια οπτική, καθαρά κοινωνική οπτική, ότι εφόσον μα διδάσκουν ότι αυτό είναι κακό, το μισούμε. Είναι αυτό το Αλλά πράδει. γιατί δεν, δεν το νοιάζει τον άλλον. Δεν, αν είναι καθαρά ετεροφιλόφιλο, δεν αισθάνεται καμία έλξη. Γιατί να, να μην δεχτεί και τον ομοφιλόφιλο, αν δεν. Αλλιώς, αν δεν έχει μέσα του. Είναι το έργο Έρχεται... American Beauty. Το American, American Beauty. Beauty, Beauty, ναι. Το αυτό πρέπει να το δείτε. Πρέπει, πρέπει, το... Να, αυτό... πρέπει να το δούμε. Νομίζω δεν το έχω δει. Δεν είμαι σίγουρη. Ε, αν το ο πατέρα, ο οποίο ήταν ένα American Beauty, ο οποίο ήταν στρατιωτικό και ο γιο του ήταν θηλιπρεπή. Ε, το παιδί του το μισούσε, το παιδί του το υποβίβαζε. Ε. Γιατί, γιατί ήταν ερωτευμένος με έναν άλλον που έβλεπε απέναντι να κάνει bodybuilding. Μονα... Και μετά πήγε να το εξαμολογηθεί. Την, ε, τον έρωτά του. Δεν μπορούσε να δεχθεί τον εαυτό του. Πώ θα δεχόταν το ίδιο το <σχελίδι> παιδί, <σχελίδι> Αυτό πρέπει παιδι. να το δείτε. Το American Beauty <σχελίδι> είναι πάρα το, πολύ ωραία. Ταινία. Κόλα... Θα έρθω. Ε, Θέκλα σε αυτό που είπατε. Δεν εκφράζω τη δική μου γνώμη από ό,τι έχω ακούσει. Έναν συνάδελφό σα, ο οποίο πέθανε ε, δυστυχώ, ο οποίο ήταν ένα άνθρωπο ε, ε, πολύ μεγάλου πνευματικού κύρου. Ε, συζητούσα. Μαζί του και εκείνο έφτανε τη συζήτηση. Ήταν ψυχίατρο, μιλούσε πέντε γλώσσε, έκανε έρευνα. Έτσι και ήταν ένα άνθρωπο. Τον γνωριζε ότι ήταν 60-65 χρονών. Λοιπόν, ε, και μου έλεγε, ε, άνοιξε την Αγία Γραφή και ε, μεγάλο καθολικό, δεν θα βρει πουθενά αναφορά στην ομοφιλοφιλία στα τέσσερα Ευαγγέλια το Χριστού. Λοιπόν και γυρίζει και μου λέει, θα σου πω κάτι, γίναμε φίλοι, θα σου πω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή υποφέρω. Είμαι 30 χρόνια που είμαι παντρεμένος, γιατί ο πατέρας μου, ο καθολικός μου, είπε για να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να παντρευτείς. Έχω δύο παιδιά τα οποία είναι υπέροχα, αλλά σε μια στιγμή είπα θα πρέπει να καθαρίσω το λογαριασμό μου με τον Άγιο Παύλο, ο Άγιος Παύλος τα έχει γράψει. Άγιος Παύλος, ναι αυτό σας λέω. Παύλος, γι' αυτό ο, σας το είπα και δεν είναι δική μου άποψη. είναι Ο Χριστός δεν είπε τίποτα. Πραγματικά Παύλος. δεν είπε τίποτα ο Χριστός. Τίποτα απολύτως τίποτα δεν είπε. είπε. Ο, ο, και είχε και πάντα. το μαθητή Ιωνιγάπα. Μπράβο. Καλικά σε ηθικά θέματα δεν είπε η σύμφωση αυτή. Μου Και μου δείχνει όλα τα κομμάτια που πήρα από τις επιστολές και μου λέει, βλέπεις, μιλάει, έχω μία αρρώστια. Την οποία δεν τη θέλω και τη φέρνω. Η ομοφιλοφιλία του Παύλου μου λέει. Θα γράψω ένα άστρο να τα ξεκαθαρίσω. Γιατί εμένα. Νομίζω λέει... θα έπρεπε να το γράψει. Γιατί και να σα πω την αλήθεια. Και εγώ διαβάζοντα τι επιστολέ του, εκεί πήγε το μυαλό μου. Ότι δεν ήταν σωματική ασθένεια αυτή το... που είχε. Ευχαριστώ πολύ για το αγκάθι που έχει τη Σάρκα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Το ερμήνευσα βέβαια μόνο ω προ την σεξουαλικότητα. Εγώ δεν το ερμήνευσα. Αλλά, Πόλυνα, μήνες είχα... μήνες. Το δυστύχημα είναι που του είπα γράψτο και πέθανε από καρδιακή προσβολή. Για μένα ναι, πέθανε από μαρασμό. Γιατί η γυναίκα του, δυστυχώ, και εκείνη ναι. η γιατρό, ναι. ε, ε, έβαλε τα παιδιά να μην του μιλάνε και να τον περιφρονούν. Αχώρησε. Α, και δέχτηκε ε, γονική αποξένωση μετά το χωρίσμα. Ε, έτσι, δεν, το δεν Γονική δεν, αποξένωση. Ναι. 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 λοιπόν. Τα alienation, πέθανε... ναι. έτσι ονομάζεται αυτό. Ναι. Αλλά αυτό που, που, που είδαν Διάβασα γιατί διαβάζω την Αγία Γραφή. Βρήκα αυτά τα κομμάτια, δεν θέλω να πω την δική μου γνώμη. Mm. Αυτό που κρατώ για να είμαι σύμφωνο με τι δικέ μου τι αρχέ και με τη δική μου την πίστη, αυτό που κρατάω από τον Απόστολο Παύλο είναι ο απόστολων των εθνών, εθνών που έγραψε τον ύμνο της αγάπη. Και τι είπε ο Παύλος, Υπάρχουν τρία, πίστη, αγάπη και ελπίδα. Εάν δεν έχεις την αγάπη, δεν έχεις τίποτα. Αυτό η Εκκλησία θα πρέπει να το εμβαθύνει για να βρει το ύψος και το φως της. Πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος που έγραψε τον ύπνο της αγάπης να έχει γράψει επίσης και τα άλλα. Hey, αυτό είναι, αυτό είναι μία, αυτός είναι ένα προς προβληματισμός που δεν έχει σχέση με τη συζήτησή μας σήμερα. Ε, αλλά έχω την εντύπωση ότι ίσως κάποια κείμενα που αποδίδονται σε κάποιο συγγραφέα να μην είναι όλα του ίδιου συγγραφέως. Ίσως δεν μπορώ να σας το πω. Ναι, αυτό... δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι αστιολόγος να μπορούσε να μας το... Ότι, ε, όπως το είπατε εσείς, ήθελα να, του, να αποδώσω τιμή στη μνήμη αυτού του ανθρώπου που τον θαυμάζω ε, ε, και ο οποίος δεν ήταν κακός, αλλά είχε αγανακτήσει, είχε υποφέρει και μου λέει, κοίταξε, ε, τη βίβλο. Δεν υπάρχει, ο Χριστός απέφυγε να μιλήσει για την Όχι, ώστε. αυτό λέω. Παύλος μου λέει, πιάσε και κοίταξε ναι. τα. Ήταν όλα του Παύλου. Ήταν όλα μοναδικά του Παύλου. Άλλο η Παλιά Διαθήκη. Άλλη ιστορία. Άλλο, άλλο, αλλά άλλο. στην Καινή Διαθήκη, mm. ειδικά στα λόγια του Χριστού, δεν υπήρχε καμία απολύτως αναφορά στην ομοφιλοφιλία. Καμία όμως. Και ξέρετε, θα μου πείτε εσείς, πώς εσύ που είσαι χριστιανός, και το λέω, πώς είσαι ενάντια στην Εκκλησία, θα πούνε οι φίλοι μου στην Ελλάδα και οι φίλοι μου εδώ, και λες ότι η Ορθοδοξία είναι φως. Γιατί τα λες αυτά τα πράγματα και τώρα έρχομαι σε αυτό το οποίο με καίει. Η εκκλησία νομίζει ακόμα ότι έχει τη δύναμη που είχε μετά την επανάσταση του 1821. Δεν καταλαβαίνει ότι έχει χάσει πολλά. Ήταν ευκαιρία, τον καιρό που ήταν ο Χριστόδουλος, Θεός χωρέστονε, κατέβασε κόσμο και είπε δεν θα δεχθούμε τη μνήα θρησκείας στην ταυτότητα. Δεν το πέτυχε ο Έρμος. Ήτανε μεγάλη προσωπικότητα ο Χριστός. <χι> Τώρα ναι. τι θέλουν να κάνουν, να κατεργηθεί ο νόμος δεν μπορεί να καταργηθεί. Το αποτέλεσμα θα είναι, η ευρωπαϊκή κοινότητα το περιμένει. Είμαστε το μόνο κράτος νομίζω που δεν έχει χωρίσει την εκκλησία από τη θρησκεία. Αυτό Σε ήθελα είναι. να σας ρωτήσω, έχει ώρα που θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, ε, ενώ συνταγματικά Κάτι δεν είμαστε ένα θεοκρατικό κράτος. Και αυτό θα μα το πείτε εσεί. Νομίζω συνταγματικά δεν είναι θεοκρατικό. Όχι, το είμαστε, είμαστε, το είμαστε, κράτος. Είμαστε, όχι. Συνταγματικά Με ποιον τρόπο είμαστε. Είμα, θα το δείτε. επίσημη επίσημη, ε, επίσημη θρησκεία είναι, εκτό αν κάνω λάθο, δεν είμαι απόλυτο. Αλλά το είδε είναι η Ορθοδοξία. Δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν μιλάω για το ποια είναι η επίσημη θρησκεία ενό κράτου. Ένα θεοκρατικό κράτο δεν είναι ένα κράτο στο οποίο το Σύνταγμα δίνει πολιτική εξουσία στην Εκκλησία. Όχι. Α, okay. Διορθώστε πλευρά. με, γιατί εσεί είστε καλύτερο από μένα. όχι, να σα πω γιατί. Και ό,τι συνδικαίνει. Πάντοτε, να κάνω λάθο. Ποιο είναι αυτό το οποίο με καίει ε? και αυτό το οποίο με απασχολεί και με απασχολεί μόνο από πιο από από πολιτική πλευρά. Στη Γαλλία δεν μπορεί να απαγορεύσει ένα μουσουλμάνικο τέμενος να κτιστεί δίπλα σε μια εκκλησία. Έχουν τα ίδια δικαιώματα. Δεν μπορεί να απαγορεύσει σε μια να σταματήσει να κάνει προσευχή. Δεν μπορεί να τη απαγορεύσει να φοράει το φουλάρι Ισλαμίκ. Στην Ελλάδα προσπάθησαν να το επιβάλλουν και θα σα πω τι γίνει και στην ΚΟ. Πήγανε και βγάλανε από τι εκκλησίε την εικόνα τη Παναγία. Λέγοντα, Α, προσβάλλει το αίσθημα των ε, ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί και του οποίου πήραμε εδώ πέρα. Αυτό ήταν δικό τη πρόβλημα. Σε αυτό. Και τι έκανε ο παπά, Μάζεψε όλε τι μητέρε των παιδιών, αγόρασε εικόνε και πήγανε και τι βάλανε εκεί. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει προτεραιότητα τη ε, θρησκείας. θρησκεία. Δέχεται όλε τι θρησκείε. Όταν λοιπόν θα γίνει ο χωρισμό εκκλησία και κράτου, αυτά θα σταματήσουν και θα δούνε ο Θεός να με βγάλει ψεύτη, θα δούνε να έρχεται ο τρομοκρατικός Ισλαμισμός και να επιβάλλεται στην Ελλάδα όπως έχει επιβληθεί σε διάφορα μέρη στη Γαλλία. Ναι, Και ναι, 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 πολύ φοβάμαι ότι είδατε ε, ότι ε, ε, σκοτώσανε δύο ε, καθηγητές, σκόψανε το λαιμό στο σχολείο, στο σχολείο γιατί... Ε, είπαν ότι είπαν πράγματα αντίθετα από το Ισλάμ το οποίο το σέβομαι και έχω και φίλους μουαμεθανούς ε, οι οποίοι είναι υπέροχοι άνθρωποι υπέροχοι άνθρωποι και φοιτητέ, υπέροχα παιδιά εμείς μιλάμε για, τους, το, για το τρομοκρατικό Ισλαμισμό που είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους τους μουσουλμάνους μη λένε ότι ο Τζιτζίς είναι αντιμουσουλμάνος πολύ λοιπόν φοβάμαι και εσείς είσαστε από τους ανθρώπους που καταλαβαίνετε ότι ο καινούριο και μάλα τα Τούρκ από απέναντι περιμένει αυτή τη στιγμή για να βάλει το χέρι του και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αυτό που μένει από την Κύπρο. κύριε Τζιτζή, στο βιβλίο το Ροτ Χακ και Μάρτιν Χάρορ, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, υπάρχει ο εξή ορισμό τη θεοκρατία. Θα σα το διαβάσω. Ναι. Ε, λέει ότι θεοκρατία σημαίνει διακυβέρνηση από του θρησκευτικού ηγέτε. Ε, ένα λεπτό να το ανοίξω διαφορετικά. Θεοκρατία σημαίνει διακυβέρνηση από τους θρησκευτικού ηγέτες. Ενώ ο χριστιανισμός διαχωρίζει την πολιτική από τη θρησκευτική εξουσία, οι κληρικοί παίζουν άμεσο πολιτικό ρόλο σε ορισμένες Αν. άλλες θρησκείες. Αυτό ήθελα να πω. Ε, άρα δεν είναι θεοκρατική η Ελλάδα με αυτή την έννοια. ο Ισραήλ για παράδειγμα... Ο το Ιράν είναι θεοκρατικό. Ναι, ναι. Το Οι νόμοι Ιράν. του Θεού κηρύξονταν και εφαρμόζονταν από Αγίου. Το καθεστώ που εγκαθιδρύθηκε στο Ιράν μετά την ανατροπή του Μάλιστα. Σάχη το 1979 αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα θεοκρατική εξουσία. Άρα, θεοκρατία σημαίνει διακυβέρνηση από του σκεφτικού ηγέτε. Με αυτή Μάλιστα. την έννοια, σα είπα ότι δεν είναι Όσο. θεοκρατικό το ελληνικό σκέλο. Δεν είναι με θε... αυτή την έννοια. Άξι, αυτό αυτή που την... ήθελα και το τόνισα, αυτό που ήθελα να σα πω είναι ότι είσαι άθεο δικαίωμά σου, είσαι αριστερό δικαίωμά σου να μη, Ίσως να κάνω λάθος, μη ζητάς χωρισμό εκκλησίας και κράτους γιατί θα δώσεις πολλά κίνητρα και πολύ δύναμη mm. στο ε, ε, το τρομοκρατικό Ισλάμ. Αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει η εκκλησία. Η εκκλησία είναι μία εξουσία και δεν πιστεύω στις εξουσίες. Ε, Κάθε αυτό μπορεί... προσπαθώ να πω ότι δεν έχουμε θεοκρατικό κράτος στην Ελλάδα. Όχι, αλλά έχουμε προτεραιότητα, έχουμε μη χωρισμό εκκλησίας και κράτους. Θεωρείται ότι πρέπει να παραμείνει ο μη Πρέπει. Για ποιο λόγο. Όχι για να επιβάλλει η, η θρησκεία, η, η ορθοδοξία, τα πιστεύω του, τα πιστεύω τις αυτού οι οποίοι δεν θέλουν να πιστέψουν. Όχι από αυτό. Είναι για να σώσουμε την κληρονομιά μα και τι ρίζε μα. Ένα παιδί το οποίο έχει υιοθετηθεί, ψάχνει να βρει, όταν ενηλικιωθεί, τη μάνα του και τον πατέρα του, πώ εμεί θα χάσουμε αυτή την παράδοση που είναι η ηθαγένειά μας για να πάμε σε αξίες οι οποίες είναι καινούργιες για μας και δεν μεταφράζουν την ηθαγένειά μας και τις ρίζες μας. Είμαι σαφή με καταλάβατε. Ναι, αυτό... ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό Όμως... πρέπει να σκεφτική. Ναι. Όμως αυτό, ε, το πώς είναι τώρα το ελληνικό κράτος που δεν είναι ξεκάθαρα διαχωρισμένο από την Εκκλησία, παρόλο που δεν έχουμε τη θεοκρατία, Ευτυχώς. Ευτυχώς. δεν δίνει κανένα δικαίωμα σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι προσωπεί την Εκκλησία ή ότι είναι ένα Απόλυτα. υπέροχο στέλεχος της Εκκλησίας έξασκη να εξασκεί ρητορική μίσους και να κακοποιεί δημοσίω μέσω... Ο, ο, ξαναλέω ρητορική μίσου Είδε... άλλου Είδε... ανθρώπου. Στάμα, δεν είμαι σίγουρη. Είναι ότι ο μη διαχωρισμό ακόμα εκκλησία και κράτους προστατεύει ακόμα στο να φέρει σε ίση, να δώσει εμ, ε, το λόγο σε όλους τους Ισλαμιστές με, την, με, την προϋπο, με το πρόσχημα ότι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Μα αυτή την έννοια ναι, ναι. Που έχει γίνει στη Γαλλία. Εντάξει, εγώ, ε, αγάπη το... μου το κατάλαβα και αυτό που, λέω, που είπε ο κ. Τζιτζής όμως. Λέω ότι δεν είναι θεοκρατικό το ελληνικό κράτο. Όχι, όχι, με τη δική σα την έννοια δεν είναι θεοκρατικό. Δεν είναι. Εκείνο που δεν με... είναι. Το σύνταγμα τη Ελλάδο δεν είναι θεοκρατικό. Όχι, συμφωνούμε απόλυτα. Ε, Αν... Ψηφίζουμε όσοι πάνε να ψηφίσουν. Ψηφίζουμε εκπροσώπου. Οι εκπρόσωποι ψηφίζουν. Οι εκπρόσωποι μα ψηφίζουν τα νομοσχέδια και τα καθιστούν νόμου ή όχι. Είναι δεν είναι η, η Εκκλησία <χ> που <χ> αποφασίζει <χ> μια για την νομοθεσία. Είναι η προσωπευτική δημοκρατία. Σύμφωνη την οποία την πήραμε από το ΛΟΚ. Και δεν την πήραμε από τον Ρουσό. Διότι ο Ρουσό, να κάνουμε και λίγο ε, πολιτική, έλεγε ότι ε, δημοκρατία η οποία αντιπροσωπεύεται από τους βουλευτές δεν υπάρχει. Είναι η άμεσο δημοκρατία. Mm. Τσιφίζει ο λαός γιατί η γενική θέληση δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί. Yeah, και είναι yeah. πολύ σπουδαίο yeah. αυτό yeah. που είπε. Yeah. Αλλά εμείς είμαστε, είμαστε παιδιά του ΛΟΚ. Yeah. Δεν yeah. είμαστε παιδιά του Ρουσό. Yeah. Δεν μπορούν yeah. Να, yeah. Να, να γίνουν. Λέω. Λέω. Καταλάβατε Μάλιστα. Δυνατόν υπάρχει άμεση ε, δημοκρατία λόγω τη ποσότητα των. <συσχε> Αλλά επιμένω ότι όλο ο κόσμο υπάρχει μέρο ε, για όλο τον κόσμο και όλοι είναι ίσοι. Απλούστατα η εκκλησία θα πρέπει, η εξουσία εκκλησία θα πρέπει να διαβάσει καλά την Αγία Γραφή, να, δίνει το της, να δει το μήνυμά τη, γιατί κινδυνεύει να χάσει την εξουσία που έχει. Συμφωνεί. Την πρέπει... εξουσία που έχει ή την... Ναι. την επίδραση που έχει στους πιστούς. Γι αυτό λέω εξουσία. Την πνευματική χειρουπόσταση. Ε? Ε? Η εκκλησία είναι εξουσια Λεπουβά. η εκκλησια ειναι εξουσίας. Και υπάρχουν πολλοί θεσμοί εξουσίας. Λοιπόν, ακόμα έχει, εγώ το βλέπω στην ΚΟ όταν πηγαίνω, το Πάσχα, 15 Αυγούστου. Είστε ΚΟ, κύριε Τζιτζέ. Όχι, 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 πηγαίνετε πειρότι... για διακοπές. Πηγαίνω για διακοπές. Mm. Οι εκκλησίες είναι γεμάτες. Είναι γεμάτες. Τέτοιο πράγμα δεν έχω δει στη Γαλλία. Η εκκλησία θα πρέπει να σκεφτεί, γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν είναι πολύ χριστιανός και πάει για να τιμήσει την ηθαγένειά του, να τιμήσει ε, τις ρίζες του. Αυτό η εκκλησία κινδυνεύει να το χάσει με τη συμπεριφορά της. Γιατί η συμπεριφορά της με αυτά που μου λέτε εσείς και αυτά που μου λένε οι φίλοι στην Ελλάδα δεν είναι μία συμπεριφορά άξια... Της χριστιανικής αγάπης. Φυσικά, πρέπει να το πούμε ότι υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις κληρικών ε, οι οποίοι μίλησαν με αγάπη. Και θα, θα σας πούμε πω, δύο Αγίους που έχω διαβάσει τη ζωή τους, ο ένας δυστυχώς ε, δεν πρόλαβαν πάνω από αυτό το όρος. Ε, στο ο ο Γέρον Παϊσίος. Ο Παϊσίος και ο Άγιος Νεκτάριος. Οι δύο, οι οποίοι ήταν άνθρωποι υπέροχοι. Αυτοί ήταν οι χριστιανοί. Και κατά σύμπτωση, η Εκκλησία, ιδίω στον Άγιο Νεκτάριο, αν είδατε το τους έργο. Του πολέμησε. Του πολέμησε. Δεν είναι λίγο ενάντια στην Εκκλησία. Είναι επειδή είμαι Χριστιανό και επειδή πονάω για την Ελλάδα, μου λένε τι είσαι, λέω ναι. είμαι μεγάλος Και η Ελλάδα ελληνική καταγωγή. Αλλά οι ρίζε μου πάνε από, περνάνε από το Βυζάντιο και πάνε στον Περικλή. Λοιπόν. Ωραία. Αυτό δεν θέλω να χαθεί. Γι' αυτό το λέω. Δίκη μου θες να μας κάνεις έτσι εσύ ναι, μια ναι, ανακεφαλαίωση ναι. όλων όσων είπαμε πολύ ωραία. πάρα πολλά. Εγώ αυτό θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ λεπτά θέματα τα οποία μπορεί πολύ να παρεξηγηθούν αν δεν τα αποσαφηνίσουμε. Και αυτό κάναμε. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να, να δει κάποιο αυτό βίντεο αποσπασματικά. Δηλαδή, αν πάρει μία φράση, ναι. τη μία φράση, τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είναι σημαντικό γιατί υποστηρίζει κάποιε θέσει, πώ τι δικαιολογεί και μπορεί πολλές φορές να ε, θεωρηθεί ότι λέει αντιφατικά πράγματα. Είχα. Δεν, τον ξέρω σαν προσωπικότητα. Αυτή 20 πράγματα... χρόνια γνωρίζω. Ναι, Μπορείς. και τον, τώρα τον έχω... μου το, πήρε και εμένα καιρό να το καταλάβω, γιατί είναι, είναι μια τόσο πολύ σύνθετη... Πολυσχυδής προσωπικότητα. Σχυδής και μπορεί να φανεί σε κάποιους, γι' αυτό προσοχή έτσι, και στους ακρο... Που... Εγώ πάντως θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο έχει καταφέρει ο κύριος Τζιτζής να συμπεριλάβει Okay. τις ε, νομικές και επιστημονικές του γνώσεις και τοποθετήσει με την με την ιδιότητα του ως ε, χριστιανού. Ε, μπράβο. Okay. Εγώ okay. το παλεύω ακόμη. Ναι, να συμπεριλάβω, να τα συνδυάσω. <laughs> όλοι το παλεύουμε, αλλά νομίζω ότι αν είμαστε επιστήμονες και άνθρωποι προσπαθούμε να συνδυάσουμε και να συνθέσουμε πράγματα τα οποία φαινομένικά μόνο είναι αντιφατικά. Αλλά προσπαθούμε το παράδοξο να δείξουμε ότι μπορεί πολύ να βρεθεί. Και η φιλοσοφία αυτό, είναι, δείχνει τα παράδοξα, όχι. Το αντιφατικό δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει το παράδοξο το οποίο είναι εξωτερικά Πράπη. αντιφατικό. Α, Έχετε πολύ. διαβάσει τα βιβλία του Σκοπτούν. Peck, ο δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένο. Ναι, 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 τα ξέρω. Τα ξέρω το ναι, ο Σκοτ Πέκ λέει έτσι πολύ, μιλάει πολύ έντονα για εκείνη την περίοδο στην οποία έγινε ένα διαχωρισμό μεταξύ εκκλησία και επιστήμης Και θεωρεί ότι. Εντάξει, ο Σκοτ Πέκ έχει πεθάνει, ήταν Αμερικανό ψυχίατρο, θεολογίζουν ψυχίατρο και ε, θεωρώ ότι το βιβλίο του «Ο Δρόμο ο Λιγότερο Ταξιδεμένο στη τριλογία εκείνη είναι μια εισαγωγή για το σύγχρονο δυτικό άνθρωπο στην έννοια τη πνευματικότητα. έχει Και το... του χριστιανισμού. Το... 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 Πρέπει δύο. να το διαβάσετε, κύριε Τζετζίμε. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Γι' αυτό ρωτάω ας... την Βίκη, αν το έχει. Ναι, ναι, είναι ο Δρόμο ο Λιγότερο Ταξιδεμένο. Είναι τρία βιβλία. Το πρώτο είναι το πιο σημαντικό, αλλά και τα τρία που τα έχω διαβάσει είναι. είναι... Ε, ο Σκοτ Πέκ ήταν ένα Αμερικανό ψυχίατρο, ο οποίο έκανε μια δική του διαδρομή όσον αφορά στο θέμα της θρησκευτικότητα, της πίστης α, είχε ξεκινήσει από τον Ινδουισμό και κατέληξε στα 45 του να βαφτιστεί χριστιανός. Μάλιστα είπε αυτό που είπατε και εσείς ότι δεν βαφτίστηκε σε κάποιο δόγμα. Βρήκε τρόπο να βαφτιστεί χριστιανό σκέτο, ούτε βαφτιστή, ούτε προτεστάντη, ούτε καθολικό χριστιανό σκέτο. Και, και όλο του το έργο είχε να κάνει με τον συνδυασμό ψυχολογικών και ψυχιατρικών γνώσεων με την αγάπη του Θεού. Αυτή Μάλιστα. ήταν όλη του η δουλειά. Και θεωρώ ότι έχει συμβάλει τα μέγιστα στο να βοηθήσει νεότερους ειδικού ψυχικής υγείας όπως είμαστε εμείς να μπορέσουμε να, να χωρέσουμε και, τη, και... θεωρώ ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα και υπαρξιακό δικαίωμα να πιστεύεις στο Θεό ή να πιστεύεις ε, ή να ενασχολείσαι με την πνευματικότητα. Δηλαδή, και να να, 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 κρατάς αυτό το ερώτημα, να μην το αποδιώχνεις σαν κάτι το οποίο δεν σε αφορά. Μας αφορά όλου το τοπίο. Πάντοτε να έχει την αμφιβολία, όπως έλεγε και, ο Ντεκάρτα. Σωστά. Για να φτάσουμε στην αλήθεια πρέπει να ξεκινήσουμε ε, από την αμφιβολία. Και θα πω αυτό που είπε, συγγνώμη Βίκη, και θα σε αφήσω... Ε, έκλεψα, σου έκλεψα πολύ. Όχι, είναι για εσά σήμερα, σήμερα, κύριε Τζιτζί. Okay. Η Βίκη, η, Βίκη, η Βίκη, με πήρε να μου πει, μου λέει: Θέλω να φέρουμε τον κύριο Τζιντζή να μιλήσει για αυτά. Όχι εγώ. Ο Χάιντεγκερ, ο οποίος είπε ότι αλήθεια το υπήρχε σε μας, εκείνος έκανε ανάλυση, είναι όχι μία θεολογική έννοια, μία μεταφυσική, αλλά αυτό που εμείς τραβάμε από το σκοπτάδι, Μέχρι το φως. Αλήθεια. Αυτό Έτσι. που έχει ξεχαστεί. Επομένως, μία σημερινή αλήθεια μπορεί αύριο να μην είναι μία αλήθεια και να υπάρχει μία άλλη αλήθεια. Αυτό είναι το μεγαλείο της ελληνικής σκέψης. Καταλάβατε και είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Mm. Εγώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και κάποιο άλλο Έλληνα καθηγητή που τον παρακολουθώ τώρα τελευταία και λέγεται ο κύριο Δανέζη, που είναι καθηγητή αστροφυσική και φτάνει στα ίδια συμπεράσματα ε, συγκρίνοντα τα πορίσματα τη σύγχρονη κουβαντική φυσική με του αρχαίου και του προσωκρατικού και λέει ότι ακριβώ αυτή τη στιγμή η σύγχρονη επιστήμη, που, γιατί έχουμε μείνει, λέει που ο κύριο Δανέζη, στην επιστήμη του 16ου και του 17ου εβδόμου, η κουβαντική φυσική και αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ε, την ελληνική φιλοσοφία, που ήταν πρωτίστως η ελληνική θρησκεία εκείνης της εποχής. Και λέει ότι μην μου λέτε ότι εγώ θεολογίζω ή λέω πράγματα, γιατί ε, η κβαντική φυσική έχει πειραματικά αποδείξει κάποια πράγματα, και θα σας πω ποια είναι αυτά, και μιλάει για τη γεωμετρία του Ρίμαν, και μιλάει για τον ισομορφισμό σε επίπεδο ε, γαλαξιών, ο οποίο λέει τέτοια πράγματα με τον Πλάτωνα που έλεγε, στην αλληγορία του Σπηλαίου ότι όλοι βλέπουμε κάποιες αντα... αντανακλάσεις της πραγματικότητας και όχι την ίδια πραγματικότητα. Και μου αρέσει αυτό γιατί είναι ένας επιστήμονας που και εκείνος έχει καταφέρει να συνδυάσει ασυνδύαστα ε, ε, για κάποιους πράγματα και γι' αυτό ε, κάνω αυτή την αναλογία. Δεν είμαστε. Πολύ ωραία. Αλλά το να συνδυάζουμε όλου αυτού του χώρου και να, υπάρχει ένα συγκερασμό. Αυτό μα κάνει ολοκληρωμένο. Αυτό ακριβώ. Και να μην φοβόμαστε να το λέμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Εγώ θέλω να σα ευχαριστώ. Τόσο πυκνή νοημάτων και συναισθημάτων και πνεύματο συζήτηση. Σα ευχαριστούμε. Εγώ σα ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω ξανά. Ευχαριστώ τη φίλη μου, τη Βίκη, η οποία πιστεύει σε μένα ναι, και έχω ανάγκη από την. Σα αγαπάει πάρα Βίκη. πολύ. Και, 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 και σα σέβεται και εγώ σα και και εκτιμώ. Σα είπα. Ε, το, αγαπώ το να το πω. Ε, δεν σα αγαπάω τόσο σου, η Βίκη, επειδή η Βίκη έχει ουσιαστική σχέση μαζί σα. Γνωρίζεστε πολλά χρόνια. Λέω θα αγαπητικά για εσά. Με τιμάει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να μην είσαστε πολύ απογοητευμένοι ώστε να έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Όχι, αυτό που... θα σας έλεγα, όποτε θέλετε το κανάλι μας είναι διαθέσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα ε, διάθε... πολύ. Το πάρα βήμα προ... του καναλιού μας είναι διαθέσιμο προς εσάς. Θα σας σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Επιτρέψτε μου να σας στείλω από μακριά την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επίσης. Ευχαριστώ. Γεια, Γεια σας. Γεια. Γεια. Γεια.